Λοιπόν, πάμε να δούμε Κωνσταντίνο Σχολεύα, ιστορικός, ερευνητής, συγγραφέας, πολιτικός επιστήμων. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες στον απανταχού ελληνισμό. Αμήν, χρόνια πολλά σε όλους μας. Λοιπόν, υπάρχουν μερικά στοιχεία, ενώ ιστορικές ψηφίδες, τις οποίες αξίζει να αναδείξουμε, έτσι. Βεβαίως. Ας ξεκινήσουμε από έναν γνωστό, όχι Έλληνα, αλλά που διαδραμάτισε έναν σημαντικό ρόλο στα της Επαναστάσεως. Ναι, θα πρέπει να θυμίσουμε τα 200 χρόνια που συμπληρώνονται από την πρώτη διπλωματική πράξη διεθνούς αναγνωρίσεως της Επαναστάσεως, και αυτό το οφείλουμε στον George Canning, στον Γιώργιο Canning, τον Άγγλο τότε, τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών, και ο οποίος θα εξηγήσω τι ακριβώς έκανε, και βεβαίως δεν το έκανε και τα ωραία μας τα μάτια. Κάθε κράτος ισχυρό εξυπηρετεί πάνω απ' όλα τα δικά του συμφέροντα. Λοιπόν, να θυμίσουμε τα γεγονότα. Πρώτον θα ήθελα να πω, μια και είπαμε και χρόνια πολλά, να ευχαριστήσουμε πάνω απ' όλα και την Παναγία, διότι εκείνη βοήθησε τους Έλληνες. Δεν είναι τυχαίο έτσι, ότι η Φιλική Εταιρεία από το 1820 είχε φροντίσει να ορίσει την 25η Μαρτίου ως ημέρα της Επαναστάσεως. Την ημέρα του Ευαγγελισμού όρισαν ήδη οι Έλληνες από το 1820, και το λέω αυτό επειδή μερικοί γράφουν ότι δήθεν όθεν εκ των υστέρων το καθιέρωσε. Όχι, ήταν επιθυμία των Φιλικών να αρχίσουν του Ευαγγελισμού, διότι πάντοτε οι Έλληνες με την Ορθοδοξία κινούνται μαζί. Αυτό το έτσι το θυμίζω, όχι, γιατί κανένα φορά γίνονται και παρανοήσεις. Έχει σημασία, γιατί υπενθυμίζουμε αγώνα υπερπίστος και πατρίδος, έτσι. Ακριβώς. Έχουμε βεβαίως και τα διπλωματικά γεγονότα. Επί δύο χρόνια, κύριε Καλαρίτη και φίλες και φίλοι, η Ελληνική Επανάσταση δεν είχε γίνει αποδεκτή διεθνώς, διότι υπήρχαν και άλλα κινήματα στην περιοχή, στην Ιβηρική Χερσόνησο και αλλού. Μην ξεχνούμε ότι είχε αναστατωθεί και όλη η Ευρώπη από τον Ναπολέοντα. Μέχρι το 1815 υπήρχε Ιερά Συμμαχία. Άρα και στα συνέδρια του Λάιμπαχ το 1921 και της Βερόνας το 1922 υπήρχε ένα κλίμα αρνητικό. Μάλιστα στη Βερόνα, ενώ υπήρχε πλέον ελληνική κυβέρνηση και έστειλε αντιπροσώπους, δεν έγιναν δεκτοί. Όμως στις 25 Μαρτίου του 1823 ο καινούριος Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, ο οποίος διαδέχθηκε τον πολύ αρνητικό Λόρδο Κάστλρι, ο Γιώργος Κάνινγκ, έβγαλε μία διακοίνωση προς τα βρετανικά πλοία, μάλλον προς τη βρετανική διοίκηση των Ιωνίων νήσων, διότι από το 1815 τα νησιά τα Επτάνησα ήσαν υπό βρετανική κυριαρχία. Τους έστειλε λοιπόν ένα μήνυμα και τους είπε ότι τα ελληνικά πολεμικά πλοία, τα οποία έκαναν αποκλεισμό στα παράλια της Πελοποννήσου, γιατί, για να μην εφοδιάζονται τα τουρκικά φρούρια, τα ελληνικά λοιπόν πλοία να θεωρούνται εμπόλεμα. Αυτό το έκανε ο Κάνινγκ κυρίως για δικούς του λόγους, διότι εάν τα ελληνικά πλοία τα πολεμικά έβλαπταν ένα βρετανικό σκάφος, ως εμπόλεμο πλέον πλοίο θα μπορούσαν οι Βρετανοί να ζητήσουν αποζημίωση από την κυβέρνηση που είχε δημιουργηθεί από την Ελληνική Εθνοσυνέλευση. Προηγουμένως, εάν μας θεωρούσαν ας πούμε απλώς κάτι σαν πειρατές, διότι είχαμε κανόνια και κυκλοφορούσαμε στο Αιγαίο, δεν μπορούσε από τον πειρατή να ζητήσει αποζημίωση. Έτσι λοιπόν ο Κάνινγκ εξυπηρετεί πάνω απ' όλα τα δικά του συμφέροντα, διότι λέει ότι είναι εμπόλεμη χώρα πλέον αυτή η ομάδα των Ελλήνων που έχει ξεκινήσει την Επανάσταση, για να μπορούν και τα βρετανικά πλοία, αν έρθουν σε σύγκρουση ή σε μια φθορά με τα ελληνικά, να ζητήσουν αποζημίωση. Αυτή ήταν η δική του σκοπιμότητα, γιατί θέλω να μην ωραιοποιούμε τα γεγονότα. Είναι γνωστό ότι η βρετανική κυβέρνηση πάντοτε έχει με βάση τα εμπορικά της συμφέροντα και τα στρατηγικά της, αλλά και με βάση και με άλλες σκέψεις, ας έρθουν πιο κοντά σε εμάς για να μην πάνε με άλλους. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Όμως, για να είμαστε ειλικρινείς και δίκαιοι, η αλήθεια είναι ότι μετά από την εχθρότητα των δύο πρώτων ετών, ειδικά από τον Κάστρι και από τον Βρετανό και από τον Μέτερνιχ τον Αυστριακό, το ότι έχουμε μία μεγάλη δύναμη η οποία εμέσως μας αναγνωρίζει ότι είμαστε κράτος, διότι όταν σου λέει ότι είσαι εμπόλεμο πλοίο, άρα θα σου ζητήσω αποζημίωση, για να υπάρχει κυβέρνηση, άρα υπάρχει και κράτος. Εμέσως μας εξυπηρέτησε, μας ενίσχυσε διπλωματικά. Μας ενίσχυσε πολύ διπλωματικά, βεβαίως. Εξού και η πλατεία, και η πλατεία που έχει δοθεί το όνομά του, η πλατεία Κάνικος, έτσι στην Αθήνα. Γι' αυτό και τον θεωρούμε φιλέλληνα και ορθώς, και έχουμε και την πλατεία Κάνικος.
Έτσι λοιπόν, μέσω της αναγνωρίσεως των ελληνικών πλοίων του Ιωνίου ως εμπολέμων, και λέω του Ιωνίου διότι στο Αιγαίο δεν περιπολούσαν τόσο πολύ τα βρετανικά πλοία, στο Ιόνιο όμως είχαμε σύνορα. Δηλαδή η Ελλάδα πλέον ως κράτος που δημιουργείται με τα πλοία της, τα οποία εμπόδιζαν τον ανεφοδιασμό των Τούρκων στα παράλια της Πελοποννήσου, είχαμε σύνορα με τα Ιόνια νησιά, τα οποία ήταν βρετανικά. Άρα εκεί υπήρχε άμεσος κίνδυνος ανά πάσα στιγμή να υπάρχει μια ανάφλεξη. Ένα ελληνικό πλοίο το οποίο περιπολούσε να θεωρήσει ότι μας ενοχλεί το βρετανικό κλπ. Γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι είναι η πρώτη διπλωματική πράξη διεθνούς αναγνωρίσεως των επαναστατών ως εμπολέμων, άρα εμέσως ότι είμαστε κυβέρνηση, άρα έχουμε κράτος. Βέβαια το κυριότερο το οποίο βγαίνει από αυτό είναι να δούμε γιατί μετά από 2 χρόνια αναγκάζεται πλέον ένας κορυφαίος υπουργός μιας από τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής εκείνης να αναγνωρίσει την ύπαρξη Ελλάδος εμπολέμου. Αυτό γίνεται, κύριε Καλαρίτη και φίλες και φίλοι, διότι οι πρόγονοί μας επί 2 χρόνια είχαν επιτυχίες. Ήταν ενωμένοι. Είναι τα περίφημα πρώτα 2 χρόνια της Επαναστάσεως που, όπως λέει ο Κολοκοτρώνης αργότερα στην ομιλία του προς τους μαθητές της Αθήνας το 1838, εάν είχαμε, λέει, κρατήσει πάνω από 2 χρόνια την ενότητα και την ομοψυχία, θα είχαμε φτάσει ως την Κωνσταντινούπολη. Έτσι λοιπόν, το αίμα των Ελλήνων και ειδικά οι νίκες του Κολοκοτρώνη, οι νίκες του Κανάρη, οι σφαγές, το 22 που πέρασε, είχαμε επέτειο 2 μεγάλων σφαγών, Χίος και Νάουσα, ολοκαυτώματα. Όλες αυτές οι τραγωδίες επηρέασαν στο εξωτερικό, όσο και αν είναι τα εμπορικά ή τα στρατηγικά συμφέροντα που παίζουν ρόλο. Η κοινή γνώμη άσκησε πίεση, βέβαια. Υπάρχει κοινή γνώμη, υπάρχουν οι διανοούμενοι, υπάρχει ακριβώς, ασκείται μια πίεση. Μην ξεχνάμε ότι ο Βίκτορ Ουγκό που έγραψε ποίημα για το Ελληνόπουλο, τη Χίου και όλα αυτά. Επομένως, δεν θα πρέπει, ξέρετε, κανένα φορά με μια τρομερή ξενοδουλία που έχουν ορισμένοι να λέμε «Α, ευτυχώς που οι μεγάλες δυνάμεις». Ναι, οι μεγάλες δυνάμεις στο μέτρο των δικών τους συμφερόντων κάποια στιγμή επηρέαζαν και υπερημών. Αλλά αν δεν ήταν η θυσία των Ελλήνων, αν δεν ήταν τα στρατηγικά μυαλά κυρίως του Κολοκοτρώνη στην ξηρά, του Ανδρούτσου βεβαίως, επιτυχίες και άλλων, ή του Κανάρη τα κατορθώματα στη θάλασσα γενικά, αν δεν ήταν η ομοψυχία, το αίμα των Ελλήνων, η θυσία του απλού κόσμου, αν δεν ήταν αυτή η συνεργασία που είχαμε πραγματικά, εκκλησία, στρατιωτική, πρόκριτη, όλα αυτά, δεν θα μας είχε αναγνωρίσει κανένα σκάνινγκ, όσα συμφέροντα και αν είχε. Είναι σημαντικό, λοιπόν, είναι σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί αυτό είναι κάτι διαχρονικό. Όταν επιβάλλεις τετελεσμένα στο πεδίο, προσαρμόζεται και η διπλωματία. Η διπλωματία δεν λειτουργεί εκτός αν εξυπηρετούνται πολύ ζωτικά ή σημαντικά συμφέροντα τρίτων να κινηθεί αυτοβούλος για δικά σου συμφέροντα. Εάν εσύ όμως στο πεδίο επικρατήσεις στρατιωτικά, αναγκάζεις και τη διπλωματία να ανταποκριθεί. Περί αυτού πρόκειται, έτσι. Οι Έλληνες επέβαλαν τη διπλωματική προσαρμογή. Ακριβώς. Αυτό είναι το μήνυμα, γιατί η ιστορία πρέπει να επικυρωθείτε, να δούμε για σήμερα. Το μήνυμα είναι και για σήμερα. Εάν εμείς δείχνουμε ενωμένοι, αποφασισμένοι, στρατιωτικά και διπλωματικά οργανωμένοι, ότι έχουμε δύναμη αποτροπής, τότε και οι μεγάλοι μας θέλουν για συμμάχους και για εταίρους. Αν όμως εσύ ο ίδιος έχεις ιτοπάθεια, δηλώνεις ότι δεν με ενδιαφέρει ή δεν μπορώ ή το ένα ή το άλλο, αν γενικά δείχνεις αδύναμος, τότε κανένας δεν θέλει για σύμμαχό του τον αδύναμο. Επομένως εκείνη τη στιγμή πιθανόν, πέραν του βασικού επιχειρήματος που αυτό είναι βέβαιο, ότι ο Κάνινγκ ήθελε να εξασφαλίσει τα βρετανικά πλοία να μπορούν να ζητήσουν αποζημίωση από κάποια κυβέρνηση, μπορεί να έχει και στο μυαλό του και το σκεπτικό του εξής. Αφού θα γίνουν που θα γίνει κράτος, πλέον το πήραμε απόφαση, αυτοί έχουν τσαγανό, θα γίνουν κράτος, καλύτερα να είναι μαζί μας παρά να είναι, γιατί τότε και η Γαλλία και η Ρωσία και άλλοι είχαν συμφέροντα στην περιοχή. Άρα λοιπόν σε θέλουν κοντά τους όταν δείχνεις ότι είσαι υπαρκτός και έχεις μέλλον. Αυτό λοιπόν για μένα ήταν ένα μήνυμα σημαντικό, και βέβαια η ενότητα η οποία υπήρχε τα πρώτα 2 χρόνια, αλλά δυστυχώς εδώ κάνουμε την αναγκαία υποσημείωση, η ενότητα αυτή κινδύνευσε μετά να χαθεί, διότι ακριβώς μετά την αυτή τη διεθνή αναγνώριση από τον Κάνινγκ, έχουμε την έναρξη της διαμάχης, διότι λίγες μέρες μετά, στις 29 Μαρτίου
του 1823 και πάλι και αυτό ένα γεγονός που συμπληρώνει 200 χρόνια, αρχίζει η δεύτερη εθνοσυνέλευση των Ελλήνων στο άστρος της Κοινουρίας, η οποία όμως δείχνει τα σημάδια του, μιας αρχόμενης διαμάχης και μιας αρχόμενης διχόνιας, και είναι εντυπωσιακό έτσι και συμβολικό, το αναφέρουν οι ιστορικοί της εποχής εκείνης, ότι ενώ συγκαλούνται στην περιοχή που σήμερα είναι το άστρος, τότε είχαν δύο διαφορετικές ονομασίες εκείνη η περιοχή. Από τη μια μεριά ήταν τα Καλύβια, τα Μελιγιώτικα, όπου μαζεύτηκε η ομάδα του Μαυροκορδάτου, και από την άλλη ήταν τα Καλύβια, τα Αγιανίτικα, που μαζεύτηκε η ομάδα του Κολοκοτρώνη και του Ανδρούτσου, και τους χώριζε ένα ριάκι, το οποίο, λέει ο Σπυρίδων Τρικούπης, συμβολίζει και τις διαφωνίες που υπήρχαν, διότι είχαν αρχίσει έτσι να υπάρχουν κάποια παράπονα. Οι μεν της στρατιωτικής πτέρυγος Κολοκοτρώνης και Ανδρούτσος έλεγαν: «Μα εμείς κερδίσαμε τις νίκες και αυτοί θέλουν τις θέσεις και τις εξουσίες». Στρατιωτική αντίον πολιτικών, ναι. Η πλευρά του Μαυροκορδάτου είχε υποστεί μια μεγάλη ήττα. Δηλαδή, στο πρόσωπο του Μαυροκορδάτου χρεώνεται όλη η ήττα στο μάχη του Πέτα τον Ιούλιο του 1922, όπου καταστράφηκε και μια μεγάλη δύναμη φιλελλήνων. Το λέω αυτό για να δώσω αμέσως την αντίθεση, ότι η ενότητα των πρώτων δύο χρόνων έφερε τη διεθνή αναγνώριση, ενώ μετά από λίγο κινδυνεύσαμε, άρχισαν οι δύο οι φίλοι και κινδύνευσε η επανάσταση να χαθεί. Το ξέρουμε. Έχει επικριθεί ο Μαυροκορδάτος για τη στάση του γι' αυτό. Βέβαια είναι σύνθετη ιστορία, έτσι. Είναι πιο, ενώ δεν υπάρχει άσπρο μαύρο, αλλά μας ερωτώσει. Όχι, άσπρο μαύρο σαφώς δεν υπάρχει. Ούτε δεν υπάρχουν εκεί άγιοι και κακούργοι. Ναι. Αλλά επειδή τα τελευταία χρόνια έγινε μια προσπάθεια σπηλώσεως του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη, δυστυχώς, ειδικά στην επέτειο του 1921. Η οποία, καλά κάνετε και το αναφέρετε, κύριε Χολεύα, διότι αυτές οι κινήσεις σπηλώσεως και αποδόμησης ιστορικών προσωπικότητων μεγέθους εμβέλειας Κολοκοτρώνη έχουν σκοπιμότητα. Δεν είναι από ιστορική ανησυχία. Συνήθως έχει πολιτική σκοπιμότητα και μάλιστα εξωελλαδική. Ξέρετε, πρέπει κανείς να βλέπει τις πηγές της εποχής εκείνης και να μην κρίνει με τα μάτια του σήμερα. Βλέπω, ας πούμε, τον παλιό πατρόν Γερμανό, ο οποίος αργότερα ήταν και θύμα του δεύτερου εμφυλίου, πέθανε από κακουχίες και από βασανιστήρια στο δεύτερο εμφύλιο, αλλά στην περίπτωση του άστρους καταγράφει ως εξής. Την παράδοξη του Κολοκοτρώνη την καταγράφει ως δημοκρατική και του Μαυροκορδάτος ολιγαρχική. Άρα λοιπόν δεν είναι, η τότε εικόνα ήταν κάπως έτσι. Και μάλιστα θα πρέπει να πούμε ότι επειδή εκ των υστέρων επικρίνεται ο Κολοκοτρώνης τα τελευταία χρόνια ότι δήθεν ήθελε να επιβάλλει στρατιωτικό το τρόπο με την βούλησή του, ειδικά στην περίπτωση της δεύτερης εθνοσυνελεύσεως του άστρους, αυτό είναι λάθος. Έχουμε όλες τις μαρτυρίες των ιστορικών της εποχής, ο Φωτάκος, ο Φιλίμων και άλλοι που τα καταγράφουν, ότι ενώ ο Ανδρούτσος του πρότεινε σε μια συνάντηση στη Δημητσάνα να δράσουν κάπως πιο δυναμικά, ο Κολοκοτρώνης του απήντησε, και προσέξτε την απάντηση του συνετού ανθρώπου ο οποίος σέβεται την ενότητα του γένους, και είπε: «Τρία είναι τα υποστηλώματα, τρεις είναι οι πυλώνες της Επαναστάσεως. Πρώτον οι κληρικοί μας, δεύτερον οι πρόκριτοι, τρίτον εμείς οι στρατιωτικοί. Εάν τον έναν από τους τρεις, δηλαδή τους προκρίτους, τους αποκλείσουμε ή τους βλάψουμε ή γενικά δημιουργήσουμε διαμάχη μεταξύ μας, χάνεται το γένος, χάνεται η επανάσταση». Και είπε όχι. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι παρά την ψυχρότητα που υπήρχε και παρά τους τοπικισμούς, διότι και οι τοπικισμοί έπαιξαν ρόλο, αυτά τα πράγματα είναι φανερό ότι υπήρχαν τότε, ο Κολοκοτρώνης ήταν εκείνος ο οποίος έκανε την προσπάθεια να μην χυθεί με ελληνικό, και τελικά υπέστη η οικογένειά του το να χυθεί με ελληνικό, διότι του σκότωσαν στον εμφύλιο, του σκότωσαν τον γιο του, τον μεγάλο. Αυτά τα πράγματα είναι γεγονότα, είναι καταγεγραμμένα. Αλλά επειδή ανέφερα και την επέτειο του άστρους, θα πρέπει να πούμε ότι και αυτή ήταν μια σημαντική εθνική συνέλευση. Βελτίωσε το κείμενο, το πρώτο συνταγματικό, το οποίο κατεγράφει στην Επίδαυρο. Και είναι μια εθνοσυνέλευση η οποία βοήθησε στο να δείξει ο ελληνικός λαός ότι έχει και πολιτική διοίκηση,
ότι έχει αρχές και εξουσίες, ότι πλέον δημιουργεί υπουργεία. Απλώς επειδή είπα προηγουμένως τη λέξη τοπικισμοί, είναι σημαντικό, κύριε Καλαρίτη, να δούμε ότι η κατανομή των υπουργείων και των θέσεων των σημαντικών έγινε με κριτήρια να καλυφθούν. Να εκπροσωπηθούν οι περιοχές, έτσι είναι. Οι περιοχές. Ναι. Βεβαίως αυτό, αυτό, αυτό κύριε Κολεμπά, γίνεται και σήμερα. Συγγνώμη, μέχρι πρότινος τουλάχιστον. Έτσι, μέχρι πρότινος. Για παράδειγμα, αυτό δεν έχει πάντα την αρνητική έννοια. Ναι. Έχει και την έννοια ότι πρέπει να κυρίως να επενεθούν. Για παράδειγμα, τα τρία ναυτικά νησιά. Όταν δημιούργησαν Υπουργείο Ναυτικών, είπαν ότι θα είναι τρικέφαλο, δηλαδή θα έχει τρεις υπουργούς για να καλύπτεται και η ύδρα και οι σπέτες και τα ψαρά. Αυτό δεν θεωρώ ότι είναι κακό. Όχι, καθόλου κακό. Εδώ ακόμα και σήμερα, που αν θέλετε, δεν έχουν εκλείψει οι λόγοι οι τότε, αλλά για λόγους, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και σήμερα, ή τουλάχιστον μέχρι πρώτα ήταν πιο έντονο, φρόντιζε ο εκάστοτε πρωθυπουργό να υπάρχει και μια γεωγραφική εκπροσώπηση στην κυβέρνηση, έτσι. Ακόμα και σήμερα γίνεται αυτό. Έτσι, αυτό είναι γεγονός. Απλώς εκείνη την εποχή ήταν σε σημείο, δηλαδή, ότι αν δεν το έκαναν, υπήρχαν από πίσω και οι ένοπλοι, δηλαδή και στις δύο παρατάξεις, και στο Μαυροκορδάτου και στο Ρουκολοκοτρώνη, πίσω από τις παραστάτες, δηλαδή τους βουλευτές που είχαν εκλεγεί, τους 150 που είχαν έρθει στο Άστρος, υπήρχαν και ένοπλοι οι οποίοι πιθανόν με θόρυβο ή με άλλο τρόπο. Πάντως να πούμε ότι θα επέβαλαν αλλιώς τη θέλησή τους. Πάντως να πούμε ότι και τα κείμενα και της Επιδαύρου και του Άστρου ήταν πολύ προχωρημένα, έτσι. Ήταν πολύ προχωρημένα κείμενα. Ναι. Βεβαίως ήταν δημοκρατικότατα και θα έλεγα το εξής, ότι αν τα διαβάσει κανείς, συνδυάζουν δύο ρεύματα που υπήρχαν την εποχή εκείνη. Και αυτό το τονίζω, επειδή ο ελληνισμός επιτυγχάνει μόνο όταν κάνει συνθέσεις. Συνδυάζουν και κίνητρα και κριτήρια και επιλεκτικά στοιχεία που παίρνουν από δυτικά συντάγματα, χωρίς όμως να αντιγράφουν, ξέρετε, έτσι παθητικά, ναι. Ό,τι καλό μπορούσαν να πάρουν και από το αμερικανικό ή από το γαλλικό. Αλλά προσέξτε, κρατούν όμως και ένα βασικό στοιχείο, κρατούν το σεβασμό στην Ορθοδοξία. Βέβαια. Διότι αν έπαιρνες μόνο από το γαλλικό σύνταγμα, η γαλλική επανάσταση είχε κινηθεί εναντίον κάθε μορφής. Είχε αντικλερικαλισμό, βέβαια. Έντονο. Ναι, ναι. Άλλο. Ενώ η ελληνική επανάσταση είναι μια επανάσταση Ορθοδόξων χριστιανών που το δηλώνουν σε κάθε ευκαιρία. Βέβαια. Θέλουν τους νόμους των χριστιανών ημών αυτοκρατών, δηλαδή των Βυζαντινών, τονίζουν πάντα, επικρατούσε την Ορθοδοξία, αλλά σέβονται, το λένε ότι σέβονται και τη δυνατότητα και άλλων θρησκευμάτων. Ανεξιθρησκεία, ελευθερία για όλους, δεν υπάρχουν δουλειά. Ναι, ακολύτως, βεβαίως, ακολύτως, ναι, χωρίς να εμποδίζονται. Έχουμε λοιπόν μια ωραία σύνθεση, όπου οι άνθρωποι της εποχής εκείνης πήραν ό,τι καλό πίστευαν ότι μπορούσαν να πάρουν από τον υπόλοιπο κόσμο, κυρίως της Δύσεως, αλλά κράτησαν το σεβασμό στην Ορθοδοξία. Είχαν, για παράδειγμα, έβαλαν τον Ευρασθένη Θεοδόρητο, τον επίσκοπο αντιπρόεδρο του Βουλευτικού. Έβαλαν υπουργό εσωτερικών τον Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Δικαίο, τον Παπαφλέσσα. Είχαν Υπουργείο Λατρείας, στην αρχή το είπαν θρησκείας, η επίδαυλος του μετά το είπαν λατρείας, με επίσκοπο τον Ανδρούση Ιωσήφ, που Ανδρούσε είναι η έδρα η σημερινή Μεσίνη. Τα λέω αυτά έτσι για να δείξουμε ότι υπήρχε αυτός ο συνδυασμός, και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα μήνυμα για τα παιδιά μας σήμερα, ότι θα πρέπει ο Έλληνας για να προχωρήσει να κάνει συνθέσεις, όχι με έναν τρόπο απλώς, ξέρετε, μιμητικό, ό,τι υπάρχει έξω το παίρνουμε και το εφαρμόζουμε. Όχι. Σε κάθε γη, κάθε χωράφι, δεν μπορεί να δώσει όθηση. Τον ίδιο καρπό, βέβαια. Θέλει καλλιέργεια. Καλλιέργεια, ακριβώς. Λοιπόν, θα πρέπει να κρατάμε την ταυτότητά μας, αλλά παράλληλα να βλέπουμε και να έχουμε και μία συμπόρευση με τα καλά που έχουν άλλοι λαοί, συμμαχικοί και άλλοι εταίροι μας. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που παίρνουμε από την Εθνοσυνέλευση και του Άστρους, που συμπληρώνει τα 200 χρόνια, γιατί ξεκίνησε στις 29 Μαρτίου του 1823 και κατέληξε στις 18 Απριλίου πάλι του 1823, και μάλιστα κατέληξε με μια διακήρυξη η οποία τονίζει πάρα πολύ συγκινητικά ότι εμείς, το λέω έτσι στα απλά ελληνικά, ότι εμείς κινηθήκαμε για να φύγουμε από την εξουσία του άρπαγα Σουλτάνου, του Οθωμανού δηλαδή, για να γίνουμε έθνος ξεχωριστό, κράτος δηλαδή αυτόνομο και ανεξάρτητο, και το κάνουμε αυτό για την δόξα της Αγίας ημών πίστεως, και αν δεν το πετύχουμε, λέει, ή με τα όπλα στα χέρια όλοι οι Έλληνες θα κατέβουμε στον τάφο. Αλλά
προτιμούμε να πεθάνουμε και να παραμείνουμε χριστιανοί και ελεύθεροι. Βλέπουμε λοιπόν εδώ. Πολύ ισχυρό μήνυμα. Υπάρχει το φιλελεύθερο πνεύμα γενικότερα, υπάρχει το δημοκρατικό πνεύμα μέσα στο Σύνταγμα, αλλά υπάρχει και η χριστιανική ταυτότητα, ότι ο αγώνας γίνεται για τη χριστιανική μας πίστη και ότι ελευθερία ή θάνατος το λέει απλώς με κάποια πιο. Το λέει, αν δείτε το κείμενο, είναι ένα ωραίο λόγιο κείμενο, καθαρουσιάνικο όπως τα λέγαμε σήμερα. Και διαχρονικό. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει και, και οι νέοι μας να έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν αυτά τα κείμενα και γι' αυτό έτσι θεωρώ ότι θα έπρεπε τα κείμενα αυτά να διδάσκονται όχι μόνο ως μάθημα γλωσσικό, γιατί είναι ωραία ελληνικά. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, κύριε Χολέβα, πρέπει να ολοκληρώσουμε γιατί μου κάνουν νόημα, γιατί τελειώνει η εκπομπή. Λοιπόν, είναι ένα μήνυμα διαχρονικό το οποίο θα πρέπει, έχετε δίκιο, να γίνεται, να είναι λαϊκό ανάγνωσμα και πέραν της επίσημης παιδείας. Βασικά, ούτε στην επίσημη παιδεία δεν είναι όπως πρέπει, εν πάση περιπτώσει, εναπόκειται σε εμάς, ενώ στον καθένα από εμάς, να το κάνουμε κτήμα και ιδίως των νέων. Δηλαδή, είναι μερικά κείμενα όπως αυτό, όπως ο Επιτάφιος του Περικλέως που δείχνουν το πώς πρέπει να πορεύεται και να είναι η Ελλάδα διαχρονικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, χρόνια πολλά, κύριε Χολέβα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.